Να σας πω, μιλήσατε με τον Τριαντάφυλλο, επικοινωνήσατε, γιατί έβλεπε. Ναι, ναι. Πώς ναι, τον ακούσατε? Μιλήσαμε, πάρα πολύ χαρούμενος. Ναι. Πολύ χαρούμενος, γιατί μάλλον κουράστηκε κι αυτός, μωρέ. Ναι. Εννοείται. Και ψυχικά και σωματικά. Αντιλήφθηκε με το που άνοιξε το κινητό του και του μεταφέρεται την αγάπη του κόσμου και το τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα μαζί του. Ναι, ναι, με το που άνοιξε τρελάθηκε. Μου λέει δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Πρώτα απ' όλα εγώ του είχα κάνει 30 κλήσεις. Νόμιζα ότι... Α, με το που τον είπατε να φεύγει με τη μία... Ναι. Τι σας είπε, ήταν συγκινημένος, κυρία Σεβαστή. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Φώναζε, μανούλα μου, έφτασα, είμαι Γαλλία. Θα γυρίσω στο σπίτι μου, στο παιδάκι μου, στη γυναίκα μου. Του έκανε πολύ καλό το Survivor, να πούμε τώρα την αλήθεια. Του έκανε πολύ καλό. Ναι, ναι. Ανοίγονται διάπλατα οι πόρτες τώρα, να κάνει μεγάλα πράγματα ο Τριαντάφυλλος. Μακάρι. Και το ναι, Γρηγόρη μου. Μακάρι, ναι, Γρηγόρη μου, που σε λατρεύει όσες φορές ήταν να πάει να, μαζί, δεν ξέρω τι, που πήγαινε το παιδί και μου λέει σήμερα θα πάω... Γίναμε προπόνηση στα Καλύβια, στην ομάδα σου, πάω σήμερα θα πάω με τον Γρηγόρη. Ναι, εκεί από πάνω. Ναι. Πάντα. Και όταν ήταν αυτή στην Κατερίνα, μου έλεγε σήμερα θα πάω στην Όμορφη. Να είστε καλά, κύριε Σας. Το χτεσινό επεισόδιο το είδατε? Όχι. Δεν το είδα χτες, γιατί έλειπα, ήμουνα εκτός από όλων. Λοιπόν, ξέρετε τι, έγινε κάτι που εγώ δεν το παρακολούθησα, το είδα μέσα από τα site, τώρα θα το δούμε μαζί. Έγινε κάτι το οποίο εμένα δεν μου άρεσε, κυρία Σεβαστή, με τα παιδιά που κορόιδευαν τον Τριαντάφυλλο. Εκεί ήθελα σαν τηλεθεάτρια πιο πολύ να το παρακολουθήσετε και εσείς μαζί μας και να μου πείτε τη γνώμη, γιατί ο Τριαντάφυλλος, όσο ακραίες αντιδράσεις και να έχει κάποιες φορές, σε τέτοια επίπεδα δεν είχε φτάσει ποτέ. Και χωρίς πάμε να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Ποτέ, το ξέρω, ναι. Και τελικά η προσευχή μου εισακούστηκε. Γεια σου, Τριαντάφυλλε, γεια σου. Τελικά ήταν η ώρα σου. Καλημέρα, μαθητούδια μου! Γεια σου, Πρίτανη! Καλημέρα. Γεια σου, Πρίτανη! Πώς είσαστε, είσαστε καλά? Είμαστε πολύ καλά. Σήμερα μαζευτήκαμε όλοι εδώ μαζί. Ναι. Για ποιο λόγο, ξέρετε? Πείτε μας, Πρίτανη. Για το Τριαντάφυλλο. Α! Ναι. Ο Τριαντάφυλλος κατάφερε. Και τι έκανε ο Τριαντάφυλλος? Τι, Πρίτανη? Πήρε πτυχίο με βαθμό. Ναι. Ναι. Άριστα. Από την Καραγιωσική. Ναι. Από την... Από την Ανωτάτη Καραγιωσική Σχολή. Πού είναι το πτυχίο? Είσαι ένας πολύ μεγάλος καραγιώζης. Συνέχισε έτσι. Θα λάμψεις τη ζωή σου. Πήρες άριστα. Έλα να παραλάβεις και το κοχύλι σου με τις μητούλες σου πάντα. Καλή σας διαδρομή. Καλή σας διαδρομή στη ζωή σου. Να είσαι πάντα καλά. Πρόσου γερέσου, πέσε το άριστα. Άξιος. Πάρτε και το μολύβι να το βάλετε όπου θέλετε. Και τελικά, τι πήρες? Άριστα. Μπράβο, Πασάκα μου. Μπράβο, μεγάλε μου καραγιώζη. Πήρες το άριστα από την Ανωτάτη Σχολή Καραγιωζικής Παικτικής Μουφατζίδικης σχολής. Μπορούμε να πετάξουμε όλοι τους Στίβενους προς τιμήν του. Όχι, εσύ ακόμα δεν έχεις πάρει πτυχίο. Είσαι ένας μικρός μαθητευόμενος. Ο δάσκαλος είναι ένας. Τριαντάφυλλος Χατζηνικολάου. Συγχαρητήρια. Μπράβο. 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 Ισανότερα. Να γίνεις κι εσύ Πρίτανης. Συγχαρητήρια. Κι άλλο τώρα, σημείτε είναι. Δεν πάει άλλο. Άγκη, πιστεύω με σκονάκι αποφύτησε. Δεν νομίζω ακόμα να τα έχει βγάλει πέρα. Δεν ξέρω αν έχει μάθει πράγματα. Θα μου λείψουν και εμένα πολύ. Είναι η οικογένειά μου. Το μικρό ταφάκι θα μείνει μόνο του σε αυτές τις παραλίες του Άγιου Δομήνικου. Η ομάδα μου, η ομάδα Σάκη. Η ομάδα Σάκη. Θα μου λείψει πολύ. Ο μπαμπάς και η μαμά. Όταν με κάνανε αγκαλιά, όταν άκουγα το κούτσου-κούτσου δίπλα στο σανίδι, τα φιλιά τους, το γη τους, όλα. Θα λείψεις πάρα πολύ που με πλένανε, με καθαρίζανε, με σκουπίζανε. Θα λείψει αυτή η αισιοδοξία σου, το χαμόγελο ή έτσι η ωραία σου λαλιά. Θα μου λείψεις πολύ, όχι. Ελπίζω σίγουρα να τα πούμε έξω, όχι.
Όλα καλά. Χάρηκα πολύ με την αποχώρηση του Τριαντάφυλλου. Δεν μπορώ να το κρύψω άλλωστε. Χάρηκε και όλη η πλάση. Τα πουλιά τιτιβίζουνε. Έχει έρθει ξανά καλοκαίρι. Η θάλασσα, έχουν βγει όλα τα ψάγια έξω. Ο Άγιος Δομήνικος γενικά νομίζω θα το κάνει μέρα ερωτής τη σημερινή μέρα που έφυγε ο Τριαντάφυλλος. Να πω τη γνώμη μου, ντροπή, απαράδεκτη, ό,τι χειρότερο είδα. Ναι, ναι. Και επειδή για τον Γιώργο Δασμακόπουλο είχα μια καλή γνώμη, ότι είναι καλό παιδί κτλ. Με αυτό που έκανε, έχασε την από πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Ναι. Τι ήταν αυτό το Καραγκιόζηλίκη. Παιδιά, δύο λεπτά. Ναι, δύο λεπτά. Καραγκιόζηλίκη ήταν από την πλευρά του όλο αυτό. Ναι. Ακόμα και να του βάλει παραγωγή. Γιατί μπορεί να του βάλει να του πει παίξει ένα μικρό θεατρικό και να το μούνταραν κάπως. Ναι. Λες, όχι παιδιά, όχι. Εγώ αυτό δεν το κάνω. Ακριβώς όπως το λες, Κατερίνα. Δεν το κάνω. Με θίγει. Τραβηγμένο από τα μαλλιά. Στην προσπάθειά του. Βέβαια, εγώ ξέρετε τι θα πω. Ακόμα και το γεγονός ότι ο Τριαντάφυλλος λείπει και όλοι ασχολούνται μαζί του, είναι επιτυχία και μαμά έτσι να το πάρεις, μαγιά του είναι. Ναι. Και νομίζω ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτό, αν ήταν σάτυρα ή αν ήταν ένα θεατρικό, κατάλαβε τι ακριβώς ήταν αυτό που παρακολουθήσαμε. Κυρία Σεβαστή, τι λέτε εσείς. Αυτοί γίνανε ρεζίλοι σε όλη την Ελλάδα. Αυτό λέω κι εγώ. Και είναι ντροπή τους. Με πήρανε τηλέφωνο, όπως έλεγε και ο Τριαντάφυλλος, που έλεγε Αυστραλία, που έλεγε, ναι. Με πήρανε από Γερμανία, από Αυστραλία πραγματικά και μου είπανε ότι ντροπή που είδαν αυτό το έσχος. Αυτοί γίνανε ρεζίλοι, δεν πειράζει όμως. Εντάξει, από την άλλη να πούμε ότι είναι σε ένα παιχνίδι, εντάξει, τα όρια. Και με κάνει εντύπωση, διότι έχει δίκιο, κυρία να πω κάτι, και τη μητέρα του, να πω όμως κάτι, εμείς επειδή έχουμε φιλοξενήσει και τη μητέρα του Γιώργου Δασμακόπουλου, που είναι μια γλυκύτατη κυρία, ευγενέστατη, εξαιρετική κυρία Σεβαστίαν, που έχει πει τα καλύτερα για όλους και έχει πει μάλιστα ότι εγώ πιστεύω ότι ο Γιώργος τον Τριαντάφυλλο τον αγαπάει, τον συμπαθεί. Και όταν βγούνε θα κάνουν και παρέα. Γι' αυτό αυτό που είδα χθες εξεπλάγει. Το ξέρω, αλλά νομίζω ότι είναι με δύο πρόσωπα μερικά άτομα. Δεν πειράζει. Μπορώ να Καταρχήν, σίγουρα, αν κάποιος δεν μπορεί να κρίνει τα παιδιά, είμαι εγώ, που έχω μιλήσει πάρα πολύ άσχημα για τον Τριαντάφυλλο. Σαλτιμπάκο. Κυρία Σεβαστή, ζητώ συγγνώμη αν σας έχω στενοχωρήσει. Ναι. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι όταν ο άνθρωπος κουράζεται, εγώ δεν πιστεύω ότι κρύβει κακία. Όλο αυτό το δεν το εγκρίνω, αυτή είναι η θέση μου, γιατί παρακολουθούν και παιδιά. Σίγουρα δεν το εγκρίνω, αλλά όταν τα παιδιά έχουν κουραστεί πάρα πολύ, θολώνει η κρίση τους και θα ήθελα να τους κρίνουμε λίγο πιο ευνοϊκά, γιατί τους έχω δει αυτούς τους τρεις να είναι πολύ καλοί φίλοι και να είναι αγκαλιασμένοι και να κάνουν πράξεις επιβίωσης μαζί και να παλεύουν μαζί, οπότε... Μην το απομονώνουμε από όλο το άλλο. Θα είχες δίκιο μόνο σε καμία φράση. Αν δεν είχαν χρησιμοποιήσει το πτυχίο ανωτάτη Καραγκιόζηλη. Αν έκαναν δηλαδή. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό. Καλά, μπορούσαν να πούνε χαρήκαμε που έφυγε ο Τριαντάφυλλος. Ας κάνουμε για απονομή. Και πρώτα απ' όλα ο κόρο που πήγανε μαζί. Στο Μαϊάμι. Αγκαλιές, φιλιά. Έπρεπε να φερθεί λίγο πιο. Και ας είχε μέσα του κάτι. Έπρεπε να φερθεί λίγο πιο. Πιο γλυκά τέλος πάντων. Ναι. Έτσι. Και στην τελική, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι ο Τριαντάφυλλος είναι μεγαλύτερο σε ηλικία. Βέβαια. Είναι 43 χρονών. Έχει μια πορεία. Εντάξει, οι άλλοι είναι 28 χρονών παιδιά. Είναι θέμα ποιότητας χαρακτήρα και πώς αντιδρά ο κάθε άνθρωπος. Έτσι νιώθανε αυτοί, έτσι κάνανε. Δεν νομίζω ότι αντιπροσωπεύει την ποιότητα του χαρακτήρα του αυτό που έχει. Όχι, γιατί α πούμε ο Γιώργος. Αντιπροσωπεύει μια στιγμή λάθος. Ακριβώς. Γιατί ο Γιώργος έχει μεγαλώσει πολύ καλά. Και σα είπα πριν το παράδειγμα τη μαμά του που είναι γλυκύτατη. Και η Βόλεπη μπορεί να έχει μεγαλώσει. Και η Χαμπέρη συμμετείχε σε αυτό που έχουμε πει ότι μέχρι τώρα η Ελένη έχει μια εξαιρετική συμπεριφορά. Να δούμε μαζί με την κυρία Σεβαστή τη μαμά του Τριαντάφυλλου και το πρώτο μήνυμα που έστειλε ο Τριαντάφυλλος μόλις άνοιξε το κινητό του. Να δω αν το είδε και το δικό μου. Για να το δούμε παρακαλώ. Για να το δούμε. Μετά από μισό χρόνο ξαναπήρα το κινητό στα χέρια μου. Σας μιλάω. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα μας, δεν ξέρω τίποτα. Πήγα κουρεύτηκα, ξυρίστηκα. Αύριο 4 και 10 θα είμαι ελευθέρως Βενιζέλος, πρώτα ο Θεός. Εύχομαι να με αγαπάτε και να με θέλετε. Του δίνε χρόνια η παραμονή Survivor. Τώρα φαίνεται μπέμπι. Πιτσιρίκι είναι. Πώς τον είδατε, κυρία Σεβαστή, ομορφός. Μια χαρά. Έτσι ο Τριαντάφυλλος, αγαπά όλο τον κόσμο. Και τα παιδάκια αυτά όλα μέσα εκεί θα τα αγκαλιάσει, θα τα φιλήσει.
Και όλα καλά. Είστε πολύ καλή. Ναι. Είστε γλυκύτερος άνθρωπος, πολύ καλή γυναίκα. Και χαίρομαι που το λέτε αυτό, ότι μιλάτε καλά για όλα τα παιδιά. Και με, το, και με τον Περικλή χάρηκα που μίλησε με τη Δεσποινούλα μου πάρα πολύ. Κάποια στιγμή όταν βγήκε, ναι, και μίλησε και χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Περικλή μου, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Ο Περικλής είναι πολύ καλό παιδί και ο Τουστός. Πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Ναι. Έλα ρε Πέρι, συγκινήσε το λέει. Πολύ καλό παιδί, να είναι καλά. Και όταν βγήκε ο Περικλής, μίλησε τόσο όμορφα για τον Τριαντάφυλλο, κυρία Σεβαστή. Μίλησε με τόση αγάπη, πραγματικά μπράβο. Ναι. Θα μας λείψει. Αυτό το χαμόγελο που μας άφηνε... Καλέ, εφαυτή εδώ! Εδώ θα έρθει, παιδί μου. Τι λες, θα σου λείψει. Κυρία Σεβαστή, να σας πω... Φυσικά, θα έρθει. Να σας πω, να γελάσετε. Έχει τεράστιο φαν κλαμπ. Η κοπέλα που λοιπόν με χτενίζει Μάιρα είναι τρελή θαυμαστριά του. Με το που είδε το μήνυμα, του στέλνει κατεβατά στο Instagram, απάντησέ μου, σ' αγαπάω. Και για να τα απαντήσει, λέει, απάντησέ μου, καλέ, είμαι η κομμότια της καινούργιου. Να είστε καλά, κυρία Σεβαστή. Εγώ χαίρομαι που θα αφήσω ο Νικόλα του, στην γυναίκα του, για σε λίγες μέρες θα ανέβω κι εγώ για να τον δω. Ωραία. Α, με το να καλό. Να πρέπει να έχεις τα γενέθλια. Τι φαγητό θα του κάνετε? Καπάμα. Είπαμε, καπάμα. Καπάμα. Και πότε έχει γενέθλιο του Τριαντάφυλλος? 20 Ιανουαρίου. Α, γιατί είπατε γενέθλια. Ναι, 20. Έχει το παιδί γενέθλια? Όχι, ο Τριαντάφυλλος. Ιουνίου. 20 Ιουνίου. Είπατε Ιανουαρίου. Δίδυμος. Γι' αυτό δεν αφήνει τίποτα. Ωραίο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.